ξένη και αρχαία ιστορία. Θα πω για αυτόν που έριξε τη μακρινή την κρύα. Και σε στέρκες και θάλασσες πάλεψε με τη βία. Χρόνια πολλά ταξίδεψε με θύελα, με πόρα. Κι άλλων ανθρώπων γνώρισε τη γλώσσα και τη χώρα. Τα βάσανα που πέρασε ας δούμε όλοι τώρα. Μέχρι να φτάσει και γι' αυτόν του γυρισμού η ώρα. Βρισκόμαστε. Τι μέρος είναι αυτό? Μα δεν θυμάστε, είναι αφεντικό. Είναι το νησί του ήλιου. Α, ναι, δίκιο έχεις. Βγήκαμε για να ξεκουραστούμε και για να φύγουμε σήμερα. Έτσι δεν είναι? Έτσι όπως τα λες είναι. Μας έβαλες μάλιστα να ορκιστούμε ότι όσο και να πεινάμε, να μην πειράξουμε τα βόδια που υπάρχουν στο νησί. Ναι, συντρόφοι μου. Ό,τι και να γίνει, δεν πρέπει να πειράξετε τα ιερά βόδια του ήλιου. Μα τι γίνεται? Τι άνεμος είναι αυτός που σκότει? Πω, όσο πάει και δυναμώνει. Έχετε ασφαλίσει καλά το καράβι? Όχι, Οδυσσέα, ρίξαμε μόνο τη μικρή άγκυρα. Τότε τι καθόσαστε? Τρέξτε γρήγορα να ασφαλίσετε το καράβι, γιατί θα το πάρει ο αδυνατός αέρας. Τι θα κάνουμε, αφεντικό? Πώς θα ταξιδέψουμε με τέτοιο καιρό? Όπως βλέπεις, δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε τραγιώς. Τέλος πάντων, βλέπεις ότι είχα δίκιο όταν επέμενα να μην κατέβουμε σε αυτό το νησί. Μου έχουν προφητεύσει οι θεοί ότι μας περιμένουν μεγάλες συμφορές. Μην κάνεις έτσι, αφεντικό. Αέρας είναι, θα περάσει. Αύριο θα μπορέσουμε να φύγουμε. Έτσι που ήρθαν τα πράγματα, συντρόφοι μου, σήμερα δεν μπορούμε να σαλπάρουμε. Καθίστε λοιπόν εδώ μέχρι να περάσει αυτός ο αέρας. Στο καράβι μας έχουμε απ' όλα τα τρόφιμα. Λοιπόν, να μην αγγίξετε τα βόδια του ήλιου, γιατί θα πάθουμε μεγάλο κακό. Καθίστε τώρα εδώ και εγώ θα πάω να δω πώς είναι το εσωτερικό του νησιού. Ούτε και σήμερα έπεσε ο αέρας, αφεντικό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχουν περάσει 5 μέρες και ακόμα να κοπάσει ο άνεμος. Τελειώνουν και τα τρόφιμα, αφεντικό. Βόδια του ήλιου να μην πειράξετε μόνο. Ελπίζω να πιάσω κανένα πουλί σήμερα. Έφτιαξα πολύ καλά τα δίτια και αν πάει κανένα πουλί να πιει νερό, θα μπλεχτεί για τα καλά. Τι κάνεις εκεί, Καραγιώζη? Τι θέλω να κάνω, παιδάκι μου? Ψαρεύω, δεν βλέπεις τι κάνω. Τσιμπάει? Με τέτοιο αέρα πώς να τσιμπήσει, μωρέ αφεντικό? Κοντεύει μήνας πια και αυτός ο παλιό αέρας δεν λέει να ησυχάσει. Πεινάς πολύ, στρατιώτη? Πεινάω, Οδυσσέα. Να πάρε το τελευταίο μου παξιμάδι. Ευχαριστώ, Οδυσσέα. Τα βόδια του ήλιου μόνο μην πειράξετε. Το ξέρω, Οδυσσέα, δεν θα τα πειράξουμε. Αγαπημένοι μου συντρόφοι,
Είμαστε οι μόνοι που ζήσαμε από όλες αυτές τις περιπέτειες που έριξε στο δρόμο μας η μοίρα. Αν καταφέρουμε και φύγουμε ζωντανοί και από αυτό το νησί, που το έχει πει η Κίρκη και ο Μάντης Τηρεσίας, πως θα φτάσουμε στην πατρίδα μας. Γι' αυτό το λόγο σας παρακαλώ να θυμηθείτε τον όρκο που δώσατε και να μην πειράξετε τα βόδια του ήλου. Ξέρω καλά πόσο πεινάτε. Να πάω μέσα στο νησί να προσευχηθώ στους θεούς να σταματήσει αυτός ο άνεμος και να γυρίσουμε στα σπίτια μας. Υποσχεθείτε μου και πάλι ότι δεν θα πειράξετε τα ιερά βόδια μέχρι να γυρίσουν. Μας τρέλανες με αυτά τα βόδια, ούτε δικά σου να ήταν. Εντάξει, το υποσχεθήκαμε. Πήγαινε τώρα να προσευχηθείς υπέρ ημών, μπας και φανιστεί πουθενά λίγο φαγάκι ή μπας και σταματήσει αυτός ο αέρας να φύγουμε. Δίκιο έχεις, πάω. Ω αθάνατοι θεοί, γονατίζω μπροστά σας και σας παρακαλώ. Πότε να σταματήσει αυτός ο άνεμος που μας εμποδίζει να φύγουμε από το νησί του ήλου. Και κάντε να φτάσουμε επιτέλους στην αγαπημένη μας πατρίδα. Μα τι συμβαίνει? Δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Νιώθω τόσο πολύ κουρασμένος. Θα πέσω να κοιμηθώ για λίγο κάτω από αυτό το δέντρο. Όταν ξεκουραστώ, θα γυρίσω πίσω στους συντρόφους μου. Ακόμα να γυρίσει ο Οδυσσέας και εμείς έχουμε μείνει εδώ να περιμένουμε πότε θα τελειώσει τις προσευχές του. Ναι, αλλά με τις προσευχές δεν βγαίνει τίποτα. Εμείς πεινάμε. Όχι μόνο πεινάμε, αλλά όσο σκέφτομαι, μας έχει βάλει να ορκιστούμε να μην φάμε τα βόδια. Μούρτσο και τρέλα. Να είναι τα βόδια δίπλα σου και να μην μπορείς να τα βουτήξεις και να τα κάνεις μπριζόλες. Μανούλα μου είπα μπριζόλες. Πρέπει όμως να κρατήσουμε τον όρκο μας. Ακούστε να σας πω κάτι, ρε παιδιά. Όλοι οι θάνατοι είναι πικροί για τους ανθρώπους. Αλλά δεν υπάρχει χειρότερος θάνατος από το να πεθάνεις από την πείνα. Λέω λοιπόν να πιάσουμε να σφάξουμε τα βόδια του ήλιου και όταν πια φτάσουμε στην Ιθάκη να του τα θυσιάσουμε από τα δικά μας για να μην μείνει κι αυτός στεναχωρεμένος. Αυτό που λες, Καραγκιόζη, είναι φοβερό. Ο Θεός ο ήλιος θα θυμώσει και δεν θα μας αφήσει να φτάσουμε ποτέ στην πατρίδα μας. Τι να σας πω, ρε παιδιά. Εγώ πάντως προτιμώ να πεθάνω χορτάτος μέσα στη θάλασσα παρά να πεινάω στο νησί και να βλέπω τα παχιά, τα βόδια να βόσκουν δίπλα μου. Γι' αυτό σας λέω. Πάμε να πιάσουμε ένα-δύο βόδια για να φάμε και ο Θεός ο ήλιος θα καταλάβει σε τι πείνα είμαστε και θα μας συγχωρέσει. Σαν να έχει δίκιο, Καραγιώδης. Πάμε λοιπόν να πιάσουμε τα βόδια. Έτσι σας θέλω, ρε παιδιά. Πάμε λοιπόν και άστο τον Οδυσσέα να προσεύχεται και να πεινάει. Πού βρίσκομαι? Με πήρε ο ύπνος για τα καλά. Μα τι γίνεται? Ο αέρας μυρίζει λιωμένο λίπος και τσίχνα από κρέας. Ω Θεή, ελπίζω οι συντρόφοι μου να μην έκανα καμιά κουταμάρα. Πρέπει να τρέξω αμέσως. Τρέξω στην παραλία. Ελπίζω να προλάβω το κακό. Τι έχεις, Ιε μου? Σε βλέπω στεναχωρημένο. Συνέβη τίποτα? Πες το σε μένα τον πατέρα σου τον Δία και θα κάνω ό,τι θες για να σε δω πάλι χαρούμενο.
Οι Έλληνες πατήσανε τα μάρτωλα τους πόδια στα αγαπημένο μου νησί και σφάξανε και ψήσανε πάνω στην άμμο τη χρυσή. Και σφάξανε και ψήσανε πάνω στην άμμο τη χρυσή τα ιερά μου πόδια. Κι αν οι θεοί δε δώσουνε εκδίκηση σημάδι, στο κρύο θα παγώσουνε και στο βαθύ σκοτάδι. Οι Έλληνες εχάσανε της μοίρας τα εμπόδια και των θεών την έντολη και πιάσανε και σφάξανε μπροστά στα μάτια μου οι τρελοί. Και πιάσανε και σφάξανε μπροστά στα μάτια μου οι τρελοί τα ιερά μου βόδια. Κι αν οι θεοί δε δώσουν εκδίκηση σημάδι, στο κρύο θα παγώσουνε και στο βαθύ σκοτάδι. Μη στεναχωριέσαι, συνέχισε εσύ να φέγγεις τον κόσμο και εγώ σου υπόσχομαι να τιμωρήσω σκληρά αυτούς τους ανθρώπους που δεν σέβονται τους θεούς. Ήγελε όμως τώρα, γιατί οι άνθρωποι σε περιμένουν να ανατείλεις. Τι φαγητό ήταν αυτό ρε παιδιά? Λαδώθηκε ταντεράκι μου. Τι χαζί που είμαστε όμως. Καθόμαστε τόσες μέρες και πεινάγαμε και τα βόδια ήταν δίπλα μας και δεν τα αγγίζαμε επειδή είχαμε ορκιστεί να μην τα πειράξουμε. Και τώρα που τα σφάξαμε τι έγινε? Εγώ δεν είδα κανένα κακό να γίνει. Μα τώρα μπορεί να μας βλέπουν οι θεοί πεινασμένους και έτοιμους να πεθάνουμε και να θέλουν να ανακρατήσουμε το λόγο μας. Θα ήταν άδικο. Να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ δεν πιστεύω πως ο Οδυσσέας πήγε για να προσευχηθεί. Αλλά τι πήγε να κάνει μόνος του στην ερημιά? Θα έχει σφάξει τώρα κάνα μοσχαράκι και θα το ξεκοκαλίζει. Λες να έχει φτάσει μέχρι αυτού του σημείου? Όπα σε βλέπω και με βλέπεις. Αλλά δυστυχώς έπεσε πάνω σε έξυπνους ανθρώπους που κάνανε κι αυτοί το ίδιο. Βάλτε μου ρε παιδιά να φάω, γιατί με αυτά που είπαμε μου ήρθε λιγούρα. Και φέρτε και το κρασί. Δε μας τραγουδάς κανέναν τραγούδι ρε Καραγιώδη, να διασκεδάσουμε κιόλας που γλιτώσαμε από του χάρου τα δόντια. Τραγούδι λέει, άλλο τίποτα. Μανέστρο, βάλε μπροστά τα όργανα. Σα πρώτα ένα κομμάτι κότα. Κι ας κάνουμε σε φτέ, με σάλτσα και κεφτέ, και κεφτέ. Το φαγητό είναι χαρά, ο ύπνος είναι υγεία. Αν είχα και κανά παρά, θα ζούσα με ευτυχία. Χάρη, κανείς να μην το πάρει. Τι κάνετε εδώ τρελή? Τίποτα αφεντικό. Μερικά σουβλάκια φτιάχνουμε για να μας κοπεί η λιγούρα. Εσύ τι έγινε, έφαγες καλά? Γιατί το κάνατε αυτό, συντρόφοι μου? Γιατί το κάνατε αυτό, Καραγιώζη? Τι κάνεις έτσι μωρα αφεντικό? Δεν έγινε και τίποτα τόσο σπουδαίο. Τι λες Καραγιώση, δεν έγινε τίποτα σπουδαίο. Σφάξατε τα βόδια του ήλιου. Καλά τώρα, σφάξαμε κι εμείς ένα βοηδάκι και τι έγινε? Κανένας δεν στεναχωρέθηκε, ούτε εμείς ούτε ο ήλιος. Τι λες Καραγιώση,
Οι προφητείες που μου έδωσαν λένε, οι προφητείες που σου δώσαν είναι ψέματα. Γι' αυτό μη σκάς. Κάθισε μαζί μας να φας λίγο, να στυλωθείς και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Ποτέ δεν πρόκειται να φάω από τα ιερά βόδια. Τι ιερά μου λες τώρα, μωρέ αφεντικό. Όλα τα βόδια είναι για να γίνονται μπριτζόλες. Τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, αφού δεν θες να φας, δεν πειράζει. Θα φάω εγώ τη μερίδα σου. Τι έγινε, σταμάτησε ο άνεμος. Εσύ, σταμάτησε και ο παλιοαέρας. Είδες που φοβόσουν αφεντικό. Τίποτα δεν έγινε από αυτά που μας έλεγες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σταμάτησε και ο αέρας. Δία πατέρα των Θεών και σύζου μακάρι θεοί του Ολύμπου, γιατί με ρίξατε σε βαθύ ύπνο. Αν δεν κοιμόμουν θα είχα προλάβει το κακό. Τώρα σας οικετεύω να συγχωρέσετε τους συντρόφους μου που απόμεινα ζωντανοί και να μας βοηθήσετε να φτάσουμε στην αγαπημένη μας πατρίδα. Τι μουρμουράει μοναχός του αυτός εκεί πέρα. Δεν ξέρω, Καραγιώζη, αυτό που ξέρω είναι πως το ψητό βόδι είναι μουρλιά. Βάλε μου κι άλλο. Με τα χαράς. Έχουμε κρέας για να τρώμε μέχρι το βράδυ. Πάρε. Συντρόφοι, καθίσαμε για ένα μήνα σε αυτό το νησί του Ι. Προφητείες μου έλεγαν να μην αγγίξουμε τα ιερά βόδια που υπάρχουν εδώ, γιατί θα πάθουμε με μεγάλες συφορές. Μέχρι τώρα οι θεοί δεν έδειξαν κανένα σημάδι ότι είναι θυμωμένοι. Αλλά επειδή έχουμε να κάνουμε μακρύ και δύσκολο ταξίδι, ας αποχαιρετιστούμε εδώ. Γιατί ποιος ξέρει αν θα βγούμε ζωντανοί από το καράβι μας. Μα τι είναι αυτά που λες, μωρέ αφεντικό, κουνήσου από τη θέση σου. Μια χαρά θα φτάσουμε. Όχι, Καραγιώζη. Οι θεοί θα μας τιμωρήσουν για αυτό που κάναμε. Τι τους κάναμε τώρα, ένα βόδι σφάξαμε. Αυτοί οι θεοί είναι. Ό,τι θελήσουν μπορούν να το έχουν. Για να πεινάγανε και θα σου έλεγα εγώ πως θα βουτάγανε τα ξένα πρόβατα. Γεια σου, Καραγιώζη. Αν δεν φτάσουμε στην πατρίδα μας, θα συναντηθούμε στον κάτω κόσμο. Γεια σου, αφεντικούλη μου. Ας το καλό μου, με συγκίνησες και με πήραν τα ζουμιά. Θα φτάσουμε. Γιατί να μην φτάσουμε στην πατρίδα μας. Έλα να σε φιλίζω. Δεν μου λες αφεντικό, πες μου κάτι, αλλά θέλω την αλήθεια. Τι θέλεις, λέγε. Αλήθεια, δεν έχεις φάει τίποτα από το ψητό? Όχι, Καραγιώζη, δεν έχω φάει. Θα πεινάς πολύ, έτσι δεν είναι? Ναι, πεινάω πολύ. Να πάρε αυτό το κομματάκι να σου φύγει πείνα. Πάρ' το μακριά μου. Αυτό το πράγμα δεν το θέλω. Θέλεις να καταστραφούμε? Καλά, ντε, να φας σου δώσαμε, δεν σε σκοτώσαμε? Είναι όλα έτοιμα στο καράβι. Τα πάντα, αφεντικό. Τότε ας πηγαίνουμε. Και μακάρι θεοί να δώσουν να φτάσουμε ζωντανοί στην Ιθάκη. Μακάρι, Διούλη, κάνε κάτι να φτάσουμε και εγώ δεν θα σε ξεχάζω. Όλοι στο καράβι, φεύγουμε. Ιθάκη, ερχόμαστε. Πάμε, παιδιά!